Πάμε στον επόμενο ομιλητή, ο οποίος είναι ο κύριος Αμανατίδης Άνθιμος, που είναι Γενικός Γραμματέας από το ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το ΜΕΤ της Κεντρικής Μακεδονίας. Καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Να σας συγχαρώ και εγώ από την πλευρά μου για την οργάνωσή σας και για τη συμμετοχή που βλέπω. Και μάλιστα χαίρομαι και ιδιαίτερα που γίνεται στην πόλη μου τη Θεσσαλονίκη. Λέγομαι Αμανατίδης Άνθιμος. Είμαι ο Γενικός Γραμματέας της Διοικούσας του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας. Αποφύτησα το 2003 από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και τα τελευταία 5 χρόνια εργάζομαι στην έργα ΟΣΕ, την κατασκευαστική του ΟΣΕ, στον τομέα της σηματοδότησης ηλεκτροκίνησης του σιδηροδρομικού δικτύου. Θα πούμε κάποια πράγματα όσον αφορά για το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η πολιτεία ήθελε να έχει έναν τεχνικό σύμβουλο στο πλευρό της για τα μεγάλα τεχνικά έργα και γι' αυτό συστάθηκε το Τεχνικό Επιμελητήριο. Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι οι εξής. Καταρχήν, χορηγεί την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του μηχανικού. Δεύτερον, πληροφορεί τα μέλη του για τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας που αφοράν τους μηχανικούς. Επιμορφώνει τους μηχανικούς με συνέδρια, σεμινάρια και τέλος, στηρίζει τους μηχανικούς όσον αφορά σε ατομικά θέματα ή κλαδικά. Όπως είπε και ο προηγούμενος συνάδελφός μου από την Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής, θέματα κλαδικά π.χ. των ηλεκτρολόγων μηχανικών, θα έρθει η αντίστοιχη ένωση, θα μας τα πει και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Στους ιστότοπους μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες. Όσον αφορά την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, υπάρχουν εξεταστικοί περίοδοι, οι οποίοι είναι 3 κάθε χρονιά. Ο ένας είναι τον Νοέμβριο, ο άλλος τον Μάρτιο και ο τρίτος είναι τον Ιούνιο. Οι προϋποθέσεις για να συμμετέχουμε είναι να καταθέσουμε τα δικαιολογητικά που αναφέρει η προκήρυξη που βγάζει το Τεχνικό Επιμελητήριο και το οποίο είναι περίπου ένα μήνα πριν τις εξετάσεις, όπου αναφέρει αναλυτικά τι χρειάζεται να προσκομίσει κάποιος. Όσον αφορά για τις εξετάσεις, επιλέγει ο μηχανικός που θέλει να γραφτεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο να εξεταστεί πάνω στη διπλωματική του ή σε κάποια θεματική ενότητα που ο ίδιος επιλέγει. Με το που περνάνε επιτυχώς τις εξετάσεις, ξεκινάνε τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους. Δικαίωμα είναι η άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού και η υποχρέωση είναι κυρίως οικονομική απέναντι στο τσμέδι. Όσον αφορά τους όρους άσκησης του επαγγέλματος, ο μηχανικός με το που πάρει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όσον αφορά τα ιδιωτικά έργα, μπορεί να υπογράψει για περιόριστη ισχύ. Δηλαδή, μπορεί π.χ. ο ηλεκτρολόγος και να κάνει μια ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση να την υπογράψει για έναν ουρανοξύστη. Γνωρίζει, δεν γνωρίζει. Έχει το δικαίωμα να το κάνει. Υπάρχει όμως διαφορά όσον αφορά στα δημόσια έργα. Στα δημόσια έργα, όσον αφορά αν κάποιος θέλει να γίνει μελετητής δημοσίων έργων, μπορεί να το κάνει αυτό 4 χρόνια μετά από την απόκτηση του διπλώματος. Ενώ άμα θέλει να γίνει εργολήπτης, δηλαδή κατασκευαστής, 3 χρόνια από την άδεια άσκησης του επαγγέλματος. Εδώ πέρα προσοχή, κάποιος μπορεί να είναι ή μελετητής δημοσίων έργων ή εργολήπτης. Και τα δύο δεν μπορεί να είναι. Ένα από τα δύο. Παρακάτω φαίνονται οι σχετικοί ιστότοποι. Ο μηχανικός στην Ελλάδα μπορεί να δουλέψει ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μηχανικός του δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ, ως μισθωτός σε κάποια ιδιωτική εταιρεία και ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όσον αφορά τη φορολογία, με το που πάρετε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, θα πρέπει να κάνετε έναρξη επαγγέλματος στην εφορία, όπου θα σας ζητήσουν κάποια συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Εκεί θα δηλώσετε τους αντίστοιχους ΚΑΔ, ανάλογα με την ειδικότητά σας, και όσον αφορά τους μισθωτούς, τελειώνει εκεί, η μοναδική τους υποχρέωση είναι κάθε Μάιο να κάνουν τη φορολογική τους δήλωση. Όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι έξτρα φορολογικές υποχρεώσεις είναι το ΦΠΑ που πρέπει να το καταβάλουν κάθε τρίμηνο, ο προκαταβληθέως φόρος και ο παρακρατούμενος φόρος του 20% σε κάθε μελέτη η οποία υπογράφει. Επιπλέον, πρέπει να διατηρεί και βιβλίο εσόδων-εξόδων. Όσον αφορά την άσκηση επαγγέλματος στην Ευρώπη, υπάρχει μια ενιαία ευρωπαϊκή νομοθεσία με την οποία κάθε χώρα βάζει τους δικούς της επιμέρους όρους.
Όσον αφορά την Ελλάδα, έχει υπογράψει με διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιες συνθήκες, σύμφωνα με την οποία ο Έλληνας μηχανικός που θα πάει να εργαστεί στην αντίστοιχη χώρα θα μπορεί ή να αναστείλει το τσμέδα εδώ πέρα και να ασφαλιστεί στο αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέο της χώρας όπου θα πάει, ή να κρατήσει το τσμέδε στην Ελλάδα και να πληρώνει τις ασφαλιστικές φορές στην Ελλάδα παρόλο που δουλεύει στο εξωτερικό. Βέβαια, αν είναι να ασφαλιστεί σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα στο εξωτερικό, θα πρέπει να είναι σε δημόσιο φορέα και όχι σε ιδιωτικό. Παραδείγματος χάρη, τώρα να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό το θέμα. Αν κάποιος μηχανικός Έλληνας φύγει στη Γερμανία, συμφέρει. Και αν και εφόσον θέλει μετά από κάποια χρόνια να γυρίσει στην Ελλάδα, συμφέρει όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη να πληρώνει τον κλάδο υγείας της Γερμανίας, γιατί έχει καλύτερες παροχές, και να διατηρεί τον κλάδο σύνταξης στην Ελλάδα. Ενώ αντίθετα, αν πάει στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, συμφέρει να αναστείλει το τσμέδε στην Ελλάδα και να γραφτεί στο αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα της Γαλλίας, γιατί εκεί πέρα έχουν και καλύτερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά και στη Γαλλία μετά από 6 μήνες, αν δουλεύει κάποιος, δικαιούται σύνταξη. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας έχει κάνει μια πρωτοβουλία, η οποία λέγεται εντός-εκτός. Τι συμβαίνει με αυτή την πρωτοβουλία? Έχουμε έρθει σε επικοινωνία με μηχανικούς Έλληνες που δουλεύουν σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μας ενημερώνουν για το τι καθεστώς ισχύει για τους μηχανικούς στις αντίστοιχες χώρες, τι δικαιολογητικά πρέπει να έχουν, τι ισχύει όσον αφορά τον κλάδο υγείας, τι ισχύει π.χ. με τις άδειες τοκετού για τις γυναίκες, έτσι ώστε ο μηχανικός που θα βγει στο εξωτερικό να έχει μια ομπρέλα προστασίας από το ΤΕΕ για να ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει. Βέβαια, δεν επικροτούμε Έλληνες μηχανικούς να φύγουν στο εξωτερικό. Μακάρι όλοι να μείνουν εδώ πέρα και να έχουν όλη δουλειά. Αλλά αν φύγουν, να έχουν ένα μπούσουλα. Όσον αφορά το εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, πλέον η οικοδομική δραστηριότητα έχει μειωθεί κατά 80% από την προηγούμενη δεκαετία. Τα δημόσια έργα είναι ελάχιστα. Ξέρετε, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι το μαξιλαράκι που έχει το κράτος, το ελληνικό κράτος, για να πιάσει τους στόχους τους δημοσιονομικούς απέναντι στους εταίρους μας. Με αποτέλεσμα, συνέχεια να ελαττώνεται ανάλογα με τις τρύπες που πρέπει να καλύψει. Επίσης, οι τράπεζες πλέον δεν χρηματοδοτούν επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να ασφιχτιά η αγορά και να έχουμε και κλήσιο βιομηχανιών. Με λίγα λόγια, η ανεργία επηρεάζει πλέον σε σημαντικό βαθμό τη ζωή των μηχανικών. Ξέρετε ότι μέχρι το 2013 οι μηχανικοί δούλευαν, δεν δούλευαν, δεν θεωρούνταν άνεργοι. Αυτό το πράγμα βέβαια άλλαξε με το νόμο του 2013, το 41-44, που κάτω από προϋποθέσεις μηχανικοί μπορούν να γραφτούν στο Μητρό Ανέργων του ΟΑΕΔ, έτσι ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν σε κάποιο επιδοτούμενο σεμινάριο, να αποκτήσουν κάποια επαγγελματική κατάρτιση. Παρόλο βέβαια που εδώ και 4 χρόνια από τις ασφαλιστικές μας εισφορές γύρω στα 120 ευρώ πήγαιναν υπέρ του ΟΑΕΔ, χωρίς να είχαμε αυτή τη δυνατότητα εμείς οι μηχανικοί να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Παλιότερα, μέχρι και πριν 4 χρόνια, υπήρχαν κάποια προγράμματα από τον ΟΑΕΔ όπου νέοι μηχανικοί, αν ήθελαν να ανοίξουν το δικό τους γραφείο, χρηματοδοτούνταν ο εξοπλισμός τους. Πλέον αυτό έχει παγώσει. Στην Ελλάδα, όσον αφορά το εργασιακό περιβάλλον, σήμερα ευνοούνται οι συνεργασίες και τα μεγάλα σχήματα. Δηλαδή, οι μηχανικοί πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας και να κάνουμε μεγάλα σχήματα. Δηλαδή, πρέπει να γίνουν γραφεία που θα υπάρχει ένας αρχιτέκτονας, ένας ηλεκτρολόγος, ένας μηχανολόγος. Γενικότερα, μεγάλα σχήματα. Το επιστημονικό αντικείμενό μας είναι ευρύ. Βέβαια, τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια κατεύθυνση ως προς τα ενεργειακά, τις εταιρείες λογισμικού. Δυστυχώς έχουν καταργηθεί οι ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονταν, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε αμοιβή πλέον για οποιαδήποτε αμοιβή του μηχανικού εναπόκειται στην ελεύθερη διαπραγμάτευση μεταξύ μηχανικού και πελάτη. Και πλέον είναι και δυσμενής η φορολόγηση, αφού από το πρώτο ευρώ φορολογούμαστε με 26%. Η μηχανική ταυτόχρονα με το ΤΕΕ, δηλαδή με το που πάρουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, γράφονται και στο ΤΣΜΕΔΕ, τον αποκλειστικό ασφαλιστικό φορέα των μηχανικών που ασφαλίζονται εκεί μετά από το 1993. Όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, ανήκουμε στο ΝΕΟΠΗ. Οι εισφορές οι ασφαλιστικές ξεκινάνε με το που κάποιος επιτύχει στις εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το τεχνικό επιμελητήριο
και οι υποχρεώσεις που έχει είναι να πληρώνει τις ασφαλιστικές του εισφορές. Αλλιώς δεν χαρίζονται, παραμένουν και τοκίζονται. Εδώ πέρα το κακό της υπόθεσης με τις ασφαλιστικές εισφορές είναι ότι αν ένας μηχανικός δεν πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές, δεν μπορεί ουσιαστικά να δουλέψει. Δηλαδή, για να πάει κάποιος στην πολεοδομία, στη διεύθυνση ανάπτυξης, χρειάστηκε να έχει ασφαλιστική ενημερότητα. Επίσης, αν δεν τις πληρώσει, δεν έχει και υγειονομική περίθαλψη. Βέβαια, το πρόστιχο της υπόθεσης είναι ότι όλα αυτά στα χρεώνουν, παρόλο που δεν έχει τις παροχές. Δηλαδή, κάποιος, αν δεν έχει τη σφραγίδα στο βιβλιάριο υγείας, δεν μπορεί να πάρει φάρμακα. Στο χρεώνουν όμως. Υπάρχει μια συζήτηση τώρα με το Υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με την οποία τουλάχιστον οι μηχανικοί, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ασφαλιστικές τους εισφορές, να μπορούν να πληρώνουν τον κλάδο υγείας για να έχουν περίθαλψη. Και βρισκόμαστε σε καλό δρόμο πάνω σε αυτό. Οι ασφαλιστικές εισφορές για νέο μηχανικό το χρόνο είναι περίπου στα 2.000. Ήταν μια σύντομη παρουσίαση, γιατί θα ήθελα πιο πολύ να απαντήσω σε ερωτήσεις ή διευκρινήσεις που θα θέλατε εσείς ήδη. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να μην σας στεναχώρησα, αλλά να σας προβλημάτισα. Είναι λίγο περίεργο να βλέπω για προγράμματα ενεργείας στον ΑΕΘ, συζητώντας για όλη την έρευνα που προσπαθούμε να κάνουμε και... Πιστεύω ότι πριν από 5 χρόνια στο ΣΦΥΜΗ δεν θα μπορούσαμε να διανοηθούμε αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Καλημέρα. Κατά τη διάρκεια που λέτε ότι μπορείς υπό προϋποθέσεις να γραφτείς... Παρακαλώ, επειδή οι κάμερες θέλουν να σας παίρνουν καλύτερο πλάνο... Ναι. Για να μπει στο μητρό των ανέργων των ΟΕΔ που είπατε, ναι. Συνεχίζει να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ, κανονικά. Κανονικά, απλώς θα πρέπει να έχεις εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή είναι το κριτήριο. Αυτό, ευχαριστώ πολύ. Άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε λοιπόν. Έγινε. Να είστε καλά.